Καθόλου έτοιμα είναι τα σχολεία στον Δήμο Μαρονίας Σαπών για το νέο ξεκίνημα τη Δευτέρα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, που σημείωσε ότι λειτουργούν τα δύο εξεταστικά κέντρα του Δήμου και μπορούν να προσέλθουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί για να εξεταστούν. Ως γνωστό, τη Δευτέρα θα ανοίξουν τα σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Δήμος Μαρονίας Σαπών έχει ετοιμαστεί και επιδεικνύει μια πληρότητα και μια υπευθυνότητα και στον τομέα αυτό. Ήδη έγιναν συναντήσεις με τους πρόεδρους των σχολικών επιτροπών, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, με την γιατρό COVID, την οποία έχουμε ειδικά για αυτόν τον σκοπό, και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απολυμάνσεις, έχουν γίνει οι ετοιμασίες για τις διανομές μασκών, αντισηπτικών, έχουν γίνει οι καθαριότητες, έχουν τοποθετηθεί και έχουν ενημερωθεί εκ νέου οι καθαρίστρες των σχολείων, νομίζω ότι είμαστε σε μια πλήρη ετοιμότητα. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να πω για ό,τι χρειαστεί και στην Δημοτική Ενότητα Σαπών αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Μαρονίας, λειτουργούν τα δύο εξεταστικά κέντρα, το μεν ένα στο Κέντρο Υγείας Σαπών, το άλλο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξυλαγανής, έτσι ώστε είτε μαθητές, είτε εκπαιδευτικοί, είτε από το περιβάλλον, είτε γονείς, θα μπορούν και εκεί να κάνουν τον έλεγχο και να κάνουν το rapid test για να βλέπουν εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω εξέταση. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και στην πατρίδα μας και στο νομό μας, και ο Δήμος μας θα μπορέσει να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία για όσο διάστημα χρειαστεί.